Πρωτομηνιά των Υπερίων, με προσφορά αγάπης από περίπου 80 προσκόπους. Έχουμε μαζί μας τη Σοφία Μαροπούλου και την κυρία Μαρία Λαδά που θα μας μιλήσουν για όλο αυτό που γίνεται έξω και θα δείτε σε λίγο. Ναι, γεια πρώτα σας. Η κυρία Μαρία Λαδά. Γεια σας. Πρώτη όντως του μήνα σήμερα. Καλομήνα. Ένα καλομήνα, ναι. Και ξεκινάμε πολύ θετικά στον Υπεριονά μας, με μια πάρα πολύ καλή δράση από τους προσκόπους, από όλη την Ελλάδα. Μια δράση η οποία εμένα προσωπικά με έχει ιδιαίτερα συγκινήσει. Μια δράση που δείχνει το πόσο αγαπάμε και έχει αγαπήσει και η περιφέρεια και ο Δήμος και οι Λειξουριώτες μαζί όλοι. Ο Δήμος ή ο Αντιδήμαρχος. Και ο αντιδήμαρχος και ο δήμαρχος από τη στιγμή που μας χορήγησε. Βέβαια, τώρα σήμερα η δράση. Ο αντιδήμαρχος μας περισσότερο, ο Γιώργος Κατσιδέλης. Έρχεται από την περιφέρεια η δράση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι πρόσκοποι δουλεύουν αφιλοκερδώς, μας καθαρίζουν έξω τους χώρους, μας βάφουν το κτίριο, τα κάγκελα. Όλα τα χρώματα τελικά είναι χορηγία, που είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, τα οικονομικά του σωματείου μας είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και με μεγάλο αγώνα τα καταφέρνουμε, αλλά επειδή μας αγαπάνε οι Λειξουριώτες, πάντα μας βοηθάνε και εμείς τους πιστεύω ότι προσφέρουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και έχουμε μια πολύ θετική ανταπόκριση. Θα συνεχίσουμε δυναμικά τον αγώνα μας, έχοντας όλους το πλάι μας και ο ήλιος του Υπερίωνα θα φτάσει πολύ ψηλά και ποτέ δεν θα δύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Σοφία. Καλό μήνα και από μένα. Όντως, είναι μια ξεχωριστή μέρα σήμερα για τον Υπερίωνα. 60 περίπου πρόσκοποι από όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι εδώ απόλυτα ευαισθητοποιημένοι να κάνουν κάποιες δράσεις προσφοράς των προσκόπων. Βέβαια, τον Υπερίωνα τον σκέφτηκε για αυτές τις δράσεις προσφοράς ο Αντιπεριφερειάρχης μας, ο Παναγής ο Δραχουλόγκωνας, ο οποίος με το που έμαθε ότι έρχονται στο νησί, σκέφτηκε για αυτές τις δράσεις τις συγκεκριμένες στον Υπερίωνα και στα Σβορονάτα, στον χώρο μιας εκκλησίας, από ό,τι νομίζω, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Δύο δράσεις είναι αυτό, ναι, η Τσούρη, από την ναι, Κεφαλονιά, από ό,τι μου είπαν, ναι, τα Σβορονάτα και εδώ. Και μπράβο στον Παναγή που τον Υπερίωνα τον βλέπει με ένα πολύ ξεχωριστό μάτι. Δηλαδή, γενικότερα η περιφέρεια, αλλά πάντα προτεργάτησε αυτό ο Παναγής ο Δρακουλόγκωνας, ο οποίος μας έφερε και όλα τα χρώματα και τα σχετικά, τα πινέλα κτλ. Μας είπε ότι είναι χορηγία, μην με ρωτάτε από ποιον και τι δεν θέλω, αλλά δεν ξέρω, εκείνο που πρέπει να του αναγνωρίσουμε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ μέρους όλων των μελών του Υπερίωνα, είναι ότι τον προσέχει ιδιαίτερα τον Υπερίωνα και ειδικά με αυτή τη δράση που γίνεται σήμερα. Βάφουμε το χώρο τον εξωτερικό του μπλε κτηρίου, τα κάγκελα κόντευαν να σκουριάσουν όντως, γιατί δεν είχαν ποτέ βαφτεί από τότε που τα τοποθετήσαμε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Θα μας ομορφύνουν λίγο την όψη και τα σκαλάκια, μας κόβουν τα χορτάρια, μας κάνουν πάρα πολλά πράγματα και μπράβο τους. Μια ομάδα συντονισμένη απόλυτα, πάρα πολύ καλά. Βέβαια, με την ευκαιρία αυτή, αφού η Αριστεία πρώτη και καλύτερη εδώ σήμερα για να μας φωτογραφίσει και για να ενημερώσει και όλο το κοινό της Κεφαλονιάς για ό,τι κάνουμε, να πω ότι προχωράμε για μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και εκεί που θα σκοντάψουμε πάλι, όπως πάντα, είναι στο κτηριακό. Χρειάζεται να βρούμε έναν χώρο κατάλληλο, ο οποίος θα φιλοξενήσει 10 περίπου άτομα με αναπηρία που έχουν μείνει στη ζωή μόνα τους και επειδή θα τρέξει ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι ευκαιρία να το πάρουμε κι αυτό. Γι' αυτό, επειδή ξέρω ότι οι Λειξουριώτες, οι μεγάλοι, οι παλιοί, οι ευαισθητοποιημένοι αφήνουν χώρους και τους χαρίζουν, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να μπορέσει κάποιος να μας κάνει μια δωρεά, με την μια παρέμβαση στέγη του Θεού, να μας κάνουν μια στέγη, να μας αφήσουν έναν χώρο, τον οποίο θα μπορούμε να διαμορφώσουμε κι εμείς, γιατί όντως με τα άτομα με αναπηρία σε μεγάλη ηλικία και με ορφανά από γονείς, μεγάλου ή μικρή, να μπορέσουν να φιλοξενηθούν. Δεν θα είναι ίδρυμα, δεν θα είναι ένα άσυλο, θα είναι μία στέγη, όμορφα τακτοποιημένη και δομημένη, όπως άλλωστε είναι και το κέντρο ημέρας του Υπερίωνα, όπου τα παιδιά θα εκπαιδεύονται κιόλας, όλοι οι αμαία ενήλικες εκεί, στην αυτόνομη διαβίωση.
θα προκηρυχτούν πάλι θέσεις, θα ξαναδιοριστούν άνθρωποι, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και παίρνω την ευκαιρία αυτή, μιας και είναι η αριστεία εδώ σήμερα, να το ανακοινώσω ότι είμαστε και εμείς ένα κοινοφελές ίδρυμα στο Λιξούρι και εμείς θέλουμε έναν χώρο, αυτόν μας τον παρεχώρησε ο Δήμος. Τον φροντίζει ο Γιώργος ο Κατσιβέλης όσο μπορεί καλύτερα, γιατί μπορώ να το ξεχωρίσω και να το πω ότι ο Γιώργος ο Κατσιβέλης για τον Υπηρείο να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μας έστειλε το χορτοκοπτικό του Δήμου που υπάρχει κίνδυνος να χαλάσει κιόλας. Ό,τι του ζητήσουμε είναι μπροστά και μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν να μας βοηθήσουν μια αριστεία στο να βρούμε και εσύ όσο μπορείς να το κάνεις πιο δημόσιο αυτό το αίτημα του Υπηρείων αυτή τη στιγμή, για να δώσουν και σε εμάς μια στέγη κάποιοι άνθρωποι που εμείς θα είναι η καλύτερη προσφορά και η καλύτερη δωρεά που θα έχουν να κάνουν για όλη τους τη ζωή. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο αυτή τη στιγμή από το να κάνουμε μια στέγη για τα άτομα με αναπηρία. Να τους ευχαριστήσω από καρδιάς και την Αριστεία που ήρθε εδώ σήμερα για να δει. Και έρχεται και πάντα, ναι. Τον Παναγή τον Δρακουλόγουνα, τον Γιώργο τον Κατσιβέλη και όλους τους απλούς λιξουριώτες που είναι δίπλα μας και μας ενισχύουν όχι μόνο οικονομικά αλλά και ψυχικά. Και το ότι μας επισκέπτονται και μας λένε μια καλή κουβέντα και παρίστανται στις εκδηλώσεις μας είναι για μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι και ο εκπρόσωπος εδώ των προσκόπων, ο οποίος τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε από προχθές, μαζί επιλέξαμε τις δράσεις. Έδειξε ένα πολύ ευαίσθητο πρόσωπο, όπως άλλωστε ταιριάζει σε μια ομάδα προσκόπων. Έχετε ανοιχτό κάλεσμα από τον Υπηρείωνα. Όποτε θέλετε να έρθετε και να φιλοξενηθείτε στους χώρους του. Να είστε καλά. Εγώ και μια μέρα για εσάς θα τον κλείσω. Μαζί με Σαββατοκύριακο να μείνετε ένα τρίμερο και να φιλοξενηθείτε. Μακάρι, γιατί να καταφέρουμε να ξανάρθουμε γρήγορα. Αυτή η προσφορά σας η σημερινή ήταν πολύ σημαντική για μας και έχετε ανοιχτό κάλεσμα από τον Υπηρείωνα όποια στιγμή θέλετε να είστε εδώ. Αυτό που κάναμε πρακτικά είναι κάτι ευαίσθητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε εδώ να πάρετε τη θέση μου. Μετά την κυρία Λαδά και την κυρία Μαροπούλου, έχουμε μαζί μας και τον κύριο Μιχάλη Κατοπόδη, ο οποίος είναι από Λευκάδα, από ό,τι μας είπε. Η καταγωγή είναι. Και αρχηγός όλων των προσκόπων που έχουν επισκεφτεί από την Πέμπτη μέχρι και αύριο την Κεφαλονιά. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια για τις δράσεις, για την επίσκεψή σας στο νησί μας και για τις δράσεις σας εδώ. Βεβαίως. Ουσιαστικά η δράση αυτή συγκεκριμένη είναι μια πανελλήνια προσκοπική δράση. Είναι μια, ονομάζεται Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους και γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική περιοχή της Ελλάδας. Για φέτος επιλέξαμε το όμορφο νησί σας ουσιαστικά για να την πραγματοποιήσουμε. Είναι μια τετραήμερη δράση στην οποία λαμβάνουν μέρος ανιχνευτές, δηλαδή παιδιά ηλικίας λυκείου, τα οποία έχουν ολοκληρώσει όμως το λύκειο κατά κανόνα, σαν επιστέγασμα των προσπαθειών τους στην ζωή τους στο τμήμα το προσκοπικό που ανήκουν. Είναι από όλη την Ελλάδα, όπως σας είπα. Ήρθαμε εδώ πέρα την Πέμπτη το πρωί. Μέχρι στιγμής έχουμε περάσει δύο μέρες στον Ένο, που είναι πάρα πολύ όμορφο βουνό. Έχουμε κάνει κάποιες άλλες δραστηριότητες και τώρα ουσιαστικά είναι το κομμάτι της δράσης προσφοράς. Η προσφορά γενικά είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι ένα κομμάτι της φιλοσοφίας μας, γιατί ο προσκοπισμός είναι πρωτίστως μια παιδαγωγική κίνηση και με το σκεπτικό μας να αφήσουμε τον κόσμο μας λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε, δηλαδή ουσιαστικά να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά η οποία να είναι καλύτερη από την παλιά, μας ενδιαφέρει πρωτίστως να δημιουργούμε σκεπτόμενους, ενεργούς, δραστήριους ανθρώπους. Οπότε η προσφορά, καταλαβαίνετε, είναι ακρογωνίως λίθος της μεθοδολογίας μας και του τρόπου λειτουργίας μας. Ως εκ τούτου βρήκαμε το κέντρο του Υπηρείωνα, το οποίο επισκεφθήκαμε αρχικά να δούμε κάποια, να μιλήσουμε με τους υπευθύνους εδώ πέρα και στη συνέχεια να έρθουμε με τα παιδιά και να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην τεράστια προσπάθεια που εδώ πέρα οι άνθρωποι του κέντρου καταβάλουν τόσα χρόνια. Αντίστοιχα, κάποια άλλα παιδιά, άλλα 30-40 μέλη της αποστολής μας βρίσκονται σε ένα άλλο χωριό, στα Σβορονάτα, που σε συνεργασία με τον πάτερ της περιοχής προσφέρουν και αυτοί κατατοδοκούν αυτό που μπορούν να κάνουν στο χωριό εκείνο. Σε τι κτίριο, σε εκκλησία, ναό? Ναι, της εκκλησίας κατά κάποια θέματα που είχε ο πάτερ. Ωραία.
Στο υπόλοιπο της ημέρας σας, τι έχετε σκοπό να κάνετε? Το υπόλοιπο της ημέρας μας, εδώ που θα μείνουμε μέχρι το απόγευμα, ουσιαστικά δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Θα γυρίσουμε, θα ξεκουραστούμε λίγο, γιατί όπως σας είπα, είμαστε από το διήμερο στο βουνό και δεν θα έχει κάτι άλλο. Και αύριο φεύγει. Αύριο το πρωί έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι που θα κάνουμε μέσα στο κέντρο του Αργοστολίου. Και κατόπιν θα φύγουμε, θα επιστρέψουμε ουσιαστικά Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από όπου είναι ο καθένας, τέλος πάντων. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Αυτό θα γίνει μεγάλη συμφάνιση. Αυτό το λόγο θα πει.